Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μας τιμά ιδιαίτερα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Με δεδομένη τη δύσκολη θέση που έχει περιέλθει η πατρίδα μας στο οικονομικό πεδίο από τους δανειστές δυνάστες και τους παγκόσμιους εξουσιαστές και οικονομικούς και όχι μόνο δολοφόνους, οι οποίοι υποδουλώνουν χώρες και έθνη με τη μέθοδο της αποικίας χρέους, έχουν πολλαπλασιαστεί οι κίνδυνοι για την εδαφική της ακεραιότητα. Άλλωστε, η εθνική της κυριαρχία έχει ήδη εκμηδενιστεί, αντιστρόφως ανάλογα, όπως ήταν φυσικό επόμενο, με την κοινωνική εξαθλίωση και την επανάπτυξη. Οι κίνδυνοι αυτοί για την Ελλάδα στα εθνικά της θέματα δεν είναι καινοφανείς. Προϋπήρχαν της οικονομικής κρίσης, όπως και η εθνική μειοδοτική στάση των πολιτικών εντός πολλών εισαγωγικών ηγετών μας. Ναυαρχίδα των ελόγω κινδύνων, οι οποίοι υφίστανται, είναι η διαχρονική, μεθοδευμένη και έμπρακτη προσπάθεια της Τουρκίας να αποσπάσει εθνικό έδαφος, αέρα και ύδατα, αφού έχει ήδη προηγηθεί εδώ και δεκαετίες η μόνιμη αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας από τους γείτονές μας και άσπονδους φίλους. Οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζουν στην πράξη καμία διεθνή συνθήκη και κανένα διεθνές δίκαιο που δεν τους συμφέρει και δεν εξυπηρετεί τα επεκτατικά τους σχέδια. Με δεδομένη την δύσκολη και δυσχερή οικονομική θέση που βρίσκεται η πατρίδα μας, πιστεύω και εγώ, όπως και πάρα πολλοί κόσμος και ειδικοί επί αυτών των θεμάτων, ότι οι κίνδυνοι για τα εθνικά μας θέματα αλλά και την εδαφική μας ακεραιότητα ως χώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Πάντα υπήρχαν, απλά τώρα είναι εντονότεροι. Ήδη η εθνική κυριαρχία της χώρας έχει εκμηδενιστεί, ήδη υφίσταται ο λαός μας μια κοινωνική εξαθλίωση και η πατρίδα μας μια επανάπτυξη. Όλα αυτά λειτουργούν σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή τη στιγμή να θεωρούν γειτονικά μας κράτη και ειδικά η Τουρκία ότι βρισκόμαστε σε μια ευάλωτη θέση την οποία θέλουν να αξιοποιήσουν και στη Θράκη και στο Αιγαίο και στο Κυπριακό, για το οποίο μάλιστα γίνονται και συνομιλίες αυτόν τον καιρό και φυσικά και στο Σκοπιανό. Για το λόγο λοιπόν αυτό καλέσαμε μια γυναίκα με πατριωτικό φρόνημα, αξιοθαύμαστο, μια γυναίκα με αγωνιστική διάθεση και ετοιμότητα, η οποία έχει παρησία λόγου και εξειδικευμένες γνώσεις επί των εθνικών θεμάτων και για τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, για να μας πει πώς μπορούν οι Έλληνες σήμερα να αντιδράσουν, οι οποίοι Έλληνες να μην ξεχνάμε ότι δίνουν και έναν αγώνα και προσωπικής επιβίωσης, αποκαμωμένοι, ταλαιπωρημένοι και φοβισμένοι, και θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ή τουλάχιστον να κατατεθούν απόψεις γι' αυτό, σε ό,τι αφορά το πώς μπορεί να αντιδράσει ο Έλληνας που αγαπάει την πατρίδα του. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μου κάνατε την τιμή να έρθετε. Επειδή γενικά δεν είμαστε πάρα πολλοί, θα μειώσω πολύ αυτά που έχω να πω για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Γιατί το σημαντικό είναι ότι φεύγοντας από εδώ σήμερα όλοι εσείς που κάνατε αυτόν τον κόπο μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα να έρθετε, πρέπει να έχετε καταλάβει και αποφασίσει αν θέλετε να αντιδράσετε. Δική μου επιλογή ήταν να μην μιλήσουμε καθόλου για τα οικονομικά ζητήματα. Είναι χίλιο υπομένα, νομίζω ότι είναι και ξεκάθαρα στη συνείδηση των περισσότερων από εμάς, ακόμα και όσων ψηφίζουν συμβατικά, να το πω έτσι, κόμματα, ότι είναι αδιέξοδη η κατάσταση, πλην όμως δεν είναι ξεκάθαρο στις συνειδήσεις των περισσότερων πολιτών ότι αυτά είναι το προπέτασμα καπνού. Είναι ένα πρόσχημα μέσα από το οποίο η πραγματική επιθυμία είναι ο διαμελισμός της Ελλάδας. Δείτε, και το συστήνω και το λέω σε όλους και εγώ το κάνω για τον εαυτό μου, δείτε το βίντεο της κυρίας Μπενάκη όταν ορκίστηκε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κάρολος Παπούλιας στις 8 Δευτέρου 2005. Η κυρία Μπενάκη ήταν τότε πρόεδρος της Βουλής. Είπε κάποια πράγματα που όταν εγώ τα άκουγα τότε, εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα, είχα αναρωτηθεί αν είναι τρελή. Ειλικρινά σας μιλάω, είχα γυρίσει, είχα κοιτάξει τη τηλεόραση και είχα αναρωτηθεί, είναι τρελή, τι είναι αυτά που λέει, τι περίεργα. Αλλά ξέρετε, στο ένα λεπτό που περνάει και το βίντεο όταν το βλέπετε, όταν είναι καταγεγραμμένα αυτά που έχει πει, είναι διαφορετικά να τα βλέπεις με γράμματα, διαφορετικά να ακούς τα λόγια. Και διαφορετικό να συνειδητοποιήσεις ότι
όλα έχουν γίνει όσα μας είχε προβλέψει ως γεγονότα. Θα το δείτε, λέει, θα γίνουν, θα συμβούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Αποφάσισα να έρθω στην Καβάλα και να ξεκινήσουμε μία συνεργασία με τους κατοίκους σε ολόκληρη την Ελλάδα, διότι είναι πολύ σημαντικό να προλάβουμε αυτό που ήδη συμβαίνει, αλλά δεν μας έχει ανακοινωθεί. Στην κοινή συνέντευξη τύπου Τσίπρα Γιλντιρίμ, ακούσαμε ότι το Αιγαίο πρέπει να είναι μία θάλασσα ειρήνης και σταθερότητας. Ακούσαμε από τον Γιλντιρίμ ότι τα πετρέλαια του Αιγαίου ανήκουν, είναι μια πανανθρώπινη, λέει, κληρονομιά, ανήκουν σε ολόκληρη την οικουμένη, και δεν ακούσαμε λέξη για το ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ελληνική και έτσι πρέπει να παραμείνει. Μάλιστα κατέληξαν και οι δύο ότι το πρόβλημα είναι να μην κορυφώνεται η ένταση. Σας ενημερώνω αυτό που ήδη έπρεπε μόνοι σας να έχετε καταλάβει, ότι το Αιγαίο είναι μοιρασμένο. Ανατολικά του 25ου μεσημβρινού θέλουν κάποιοι να εγκαθιδρυθεί ότι είναι τουρκική θάλασσα, τουρκική επικράτεια. Η Θράκη επίσης προορίζεται να γίνει ανεξάρτητη, και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε εμείς να το σταματήσουμε. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το σταματήσουμε παρά αυτός που μας είχε υποδείξει ο Θουκυδίδης, που αναπαρήγαγε τον επιτάφιο του Περικλή πριν από 15 αιώνες, που μας είπε ότι το εύδαιμον το ελεύθερον το εύψυχον. Δηλαδή η ευτυχία είναι η ελευθερία και η ελευθερία προασπίζεται με την γενναιότητα.